Όποιος θέλει να παρακολουθήσει μέσα από την Αγία Γραφή, θα χρειαστεί να έχει μπροστά του ανοιχτή τη Γένεση στο κεφάλαιο 1. Γένεση, κεφάλαιο 1, παρακαλώ. Θα διαβάσουμε και θα μιλήσουμε πάνω σε συγκεκριμένες λέξεις και συγκεκριμένα εδάφια. Είναι πιο πολύ μάθημα σήμερα, δεν είναι κήρυγμα. Επομένως, όποιος θέλει να ωφεληθεί στο μέγιστο, θα είναι καλό να έχει ανοιχτή την Αγία Γραφή. Θα ήθελα να αρχίσω με μια μικρή μαρτυρία. Είναι πολλά χρόνια τώρα, είναι τη δεκαετία του 90 κάπου, που ήμουνα στη Θεσσαλονίκη για εργασία. Έμενα σε ένα ξενοδοχείο, τελείωσα στο τέλος της ημέρας τη δουλειά μου, πήγα στο ξενοδοχείο, κάθισα στο κρεβάτι, πήρα την Αγία Γραφή και μέχρι τότε την Γένεση απλά την είχα διαβάσει, όπως διαβάζει κανένας ένα οποιοδήποτε βιβλίο. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο την Αγία Γραφή να τη διαβάσουμε με τον ίδιο νου όπως διαβάζουμε μία εγκυκλοπαίδεια, όπως διαβάζουμε ένα βιβλίο τυχαίο. Όμως εκείνη την ημέρα άρχισα να νιώθω ότι κάτι υπάρχει στο δωμάτιο αυτό του ξενοδοχείου και ένιωθα μια ιερή κατάνοιξη, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω, και ένιωθα ότι κάτι υπάρχει στο βιβλίο της Γένεσης που θέλει να ξεδιπλωθεί, θέλει να ανοιχτεί και θέλει να με διδάξει πράγματα. Μέχρι τότε για μένα ήταν απλά μια ιστορική περιγραφή. Πολύ απλά. Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, αυτό έγινε την πρώτη μέρα, αυτό έγινε τη δεύτερη μέρα, αυτό έγινε την τρίτη μέρα, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Έτσι, μια απλή ιστορία. Δεν είχα δώσει παραπάνω βαρύτητα. Δεν είχα σκεφτεί κάτι παραπάνω. Εκείνη την ημέρα ήτανε σαν να ανοίχτηκε ένας θησαυρός και άρχισα να βλέπω, άρχισα να καταλαβαίνω πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσα να τα ξέρω από μόνος μου και κανένας δεν μου είχε πει. Στην ουσία, από όσο μπορώ να θυμηθώ, ποτέ δεν είχα ακούσει είτε διδασκαλία είτε κήρυγμα από τη Γένεση και μέχρι τότε, αλλά πολύ πιθανόν και έκτοτε, τα μόνα που ακούμε είναι απλά για το αν έγινε με μια μεγάλη έκρηξη, αν είναι η Γένεση όπως είναι στη Γραφή, αλλά διδασκαλία από την Αγία Γραφή, τη Γένεση, δεν θυμάμαι. Μπορεί και να μην έχω ακούσει ποτέ ουσιαστική διδασκαλία. Ίσως κάποιες λίγες αναφορές στην αμαρτία, στο πρώτο αμάρτημα. Αυτά που θα σας πω σήμερα, αυτά που θα ξεκινήσουμε να μιλάμε σήμερα, γιατί σήμερα δεν θα ολοκληρώσουμε όλα όσα πιστεύω ότι πρέπει να σας μεταδώσω από το βιβλίο της Γένεσης, δεν τα πήρα εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα ξεκίνησε μία πορεία. Και για κάποιο διάστημα που κράτησε ίσως και μήνες, μελετούσα πράγματα μέσα από τη Γένεση. Μελετούσα λέξεις, κυρίως λέξεις κλειδιά. Και είχα πολλές απορίες. Έβλεπα πράγματα που μου δημιουργούσαν απορίες. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν θα βρούμε ποτέ απαντήσεις σε ερωτήματα εάν δεν κάνουμε τα ερωτήματα. Πολλές φορές σοφία είναι να βρούμε το ερώτημα. Αν δεν βρούμε το ερώτημα, δεν θα ψάξουμε για την απάντηση. Κάποτε η γυναίκα μου, στο living room του σπιτιού μας, μου δείχνει μία μικρή βίδα. Δεν μου θυμίζει κάτι, της λέω δεν ξέρω τι είναι και αποφασίζω να το βάλω κάπου. Όταν μετά από κάποιο καιρό μου φέρνει η γυναίκα μου τα γυαλιά της και κρατούσε τον ένα βραχίωνα έτσι στον αέρα, μου λέει έχει φύγει η βίδα. Λέω, να τη βίδα που βρήκαμε. Πού τη βάλαμε, δεν τη βρήκαμε πουθενά. Ακούστε, εάν δεν ξέρεις την αξία ενός πράγματος, δεν έχει αξία για σένα. Αν ψάχναμε να βρούμε τη βίδα για αυτά τα γυαλιά, που ήταν ακριβά γυαλιά ηλίου, και τη βρίσκαμε, θα λέγαμε, βρήκαμε κάτι πολύτιμο. Ενώ βρήκαμε κάτι πολύτιμο, δεν ξέραμε να αναγνωρίσουμε ότι είναι πολύτιμο, γιατί δεν ξέραμε την αξία του. Επίσης κάποτε στο αεροδρόμιο τότε που ήταν στο ελληνικό, καθόντουσαν κάποιοι φαντάροι της αεροπορίας πάνω σε κάτι σίδερα. Για αυτούς ήταν σίδερα. Μέχρι που πέρασε κάποιος αξιωματικός και αναγνώρισε πανάκριβα εξαρτήματα φτιαγμένα από τιτάνιο για πολεμικά αεροσκάφη.
Λέει, τι γυρεύουν εδώ αυτά τα πανάκριβα εξαρτήματα και εσείς κάθεστε πάνω τους, λέτε, και είναι σκουπίδια. Οι φαντάροι δεν ξέρανε τι ήταν, σίδερα είδανε. Πού να ξέρουνε την αξία αυτών των σιδερικών, χωρίς τα οποία δεν μπορούν να πετάξουν τα πολεμικά μας αεροπλάνα. Ακούστε, κάπως έτσι είναι κάποια πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι θησαυροί του ουρανού που αν δεν καταλάβουμε την αξία τους, τα προσπερνάμε σαν απλές λέξεις. Μία τέτοια λέξη που πάρα πολλοί κόσμος έχει προσπεράσει, είναι η πρώτη λέξη στην Αγία Γραφή. Σκεφτήκατε ποτέ ότι η πρώτη λέξη στην Αγία Γραφή μπορεί να είναι ένας θησαυρός? Η πρώτη λέξη θα την πούμε και στα εβραϊκά, που στα εβραϊκά γράφτηκε, και μετά θα την πούμε και στα ελληνικά, καθώς μεταφράστηκε από τους 70 στα ελληνικά περίπου το 2ο με 3ο αιώνα π.Χ. Αλλά και στη συνέχεια στην Καινή Διαθήκη ο Ιωάννης έκανε αναφορά, ή τουλάχιστον λάβαμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη γραμμένο στα ελληνικά, κάνοντας αναφορά στους 70. Η πρώτη λοιπόν λέξη στα εβραϊκά είναι, ελπίζω να την προφέρω σωστά, αλλά όταν διαβάζω τους λατινικούς χαρακτήρες είναι «ρεσιτ». Παρόλο που δεν έχω σπουδάσει εβραϊκά, όμως μελετώ και από εκεί καταλαβαίνω πράγματα. Η λέξη «ρεσιτ» βγαίνει από τη λέξη «ροσ». Και η λέξη «ροσ» θα πει «κεφαλή». Και όταν το βρήκα αυτό και λέω «κεφαλή», ξαφνικά σκέφτηκα ότι οι 70 που είπαν «εν αρχή» και ο Ιωάννης που έγραψε «εν αρχή», λέω, πραγματικά είχαν στο μυαλό τους από την αρχή με την έννοια 1, 2, 3. Ή μήπως η λέξη «αρχή» που στην Καινή Διαθήκη, στο ελληνικό κείμενο, χρησιμοποιείται για αρχές και εξουσίες. Η λέξη «αρχή» όχι πρωταρχικά αλλά συμπερασματικά χρησιμοποιείται σαν ένα σημείο έναρξης, αλλά η ουσία της λέξης «αρχή» είναι η λέξη που την καταλαβαίνουμε καλύτερα αν την πούμε «ο άρχον». Εξού και στην Εφεσίους 6, ο Παύλος μας λέει ότι η πάλη μας δεν είναι με σάρκα και αίμα, αλλά είναι με αρχές και εξουσίες, με κοσμοκράτορες και πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίης. Η λέξη «αρχή» λοιπόν είναι η ελληνική μετάφραση της εβραϊκής λέξης που θα έπρεπε να μεταφραστεί ή θα μπορούσε να μεταφραστεί «από θέση κεφαλής», «από εξουσία κεφαλής». Και βεβαίως όταν οι 70 έγραψαν «εν αρχή» δεν έγραψαν «απαρχής», έγραψαν «εν αρχή». Το «εν» μιλάει για θέση. Δεν μιλάει «εξ αρχής», μιλάει για θέση αρχής, θέση άρχοντα, από θέση κεφαλής δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Άραγε συναντάμε πουθενά τη λέξη «κεφαλή» με τέτοιο τρόπο που να μπορούμε να πούμε ότι μάλλον πράγματι η λέξη «ροσ» δεν μεταφράστηκε και τόσο σωστά όταν εμείς στα σύγχρονα ελληνικά λέμε «στην αρχή», που δεν αποδίδει ούτε εξουσία, ούτε θυμίζει άρχοντα, ούτε βάζει κάποιον σε θέση κεφαλής. Ο Ιωάννης όμως, όταν λέει «εν αρχή», στη συνέχεια προχωράει και μας λέει ότι αυτή η αρχή ήταν ο Λόγος. Και στη συνέχεια μας εξηγεί ότι αυτός ο Λόγος έγινε άνθρωπος. Και μας εξηγεί ότι αυτή η αρχή που έγινε Λόγος ήταν το φως του κόσμου. Ακούστε όμως, στις Κολοσσαείς, ο Απόστολος Παύλος μας λέει κάποια παραπάνω πράγματα, τα οποία
μας βοηθάνε λίγο περισσότερο να καταλάβουμε τι έγινε στη Γένεση 1. Διότι θα αρχίσω στο κεφάλαιο 1 από το εδάφιο 11 και θα ήθελα να αρχίσετε να προσέχετε σε λέξεις κλειδιά, καθώς ενδυναμώνεστε με κάθε δύναμη σύμφωνα με την κυριαρχική εξουσία της δόξας Του. Σε κάθε υπομονή και μακροθυμία με χαρά, ευχαριστώντας τον Πατέρα που μας έκανε άξιους της μερίδας του κλήρου των Αγίων μέσα στο φως, ο οποίος μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού Του, στον οποίο έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματος Του, την άφεση των αμαρτιών, ο οποίος είναι εικόνα του αόρατου Θεού, προσέξτε, πρωτότοκος κάθε κτήσης. Δηλαδή προηγήθηκε πριν από κάθε κτήση. Και ακούστε τι λέει τώρα. Επειδή διαμέσου αυτού κτίστηκαν τα πάντα. Αυτά που είναι μέσα στους ουρανούς και αυτά που είναι πάνω στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες, τα πάντα κτίστηκαν διαμέσου αυτού και γι' αυτόν, εν αρχή. Και αυτός είναι πριν από όλα και όλα συντηρούνται διαμέσου αυτού εν αρχή και τώρα ακούστε αυτό. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος. Αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ο οποίος είναι αρχή. Κεφαλή, αρχή. Πρωτότοκος από τους νεκρούς, για να γίνει αυτός πρωτεύων σε όλα, επειδή ο Πατέρας ευδόκησε μέσα σε Αυτόν να κατοικήσει ολόκληρο το πλήρωμα και διαμέσου Αυτού να συμφιλιώσει τα πάντα με τον εαυτό Του, αφού ειρηνοποίησε διαμέσου του αίματος Του, σταυρού Του, διαμέσου Αυτού, είτε αυτά που είναι πάνω στη γη, είτε αυτά που είναι μέσα στους ουρανούς. Και τώρα θα ξαναγυρίσουμε στη Γένεση, αφότου ελπίζω και πιστεύω ότι έγινε φανερό. Το «εν αρχή» στη Γένεση 1, η πρώτη λέξη είναι ο Χριστός, είναι ο Ιησούς, είναι ο Κύριος, είναι η κεφαλή, είναι η αρχή, είναι ο πρωτεύων, είναι αυτός που υπήρχε πριν από κάθε κτήση και διαμέσου αυτού έγιναν τα πάντα. Έγιναν τα πάντα διαμέσου αυτού, συντηρούνται τα πάντα διαμέσου αυτού και όλα είναι για Αυτόν. Παρακάτω στην Κολοσσαΐς αυτό γίνεται πιο εμφανές ακόμα, αλλά δεν θέλω να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, θέλω να γυρίσουμε πίσω στη Γένεση, θέλω να καταλάβουμε και να χωνέψουμε ότι όλα όσα έφτιαξε ο Θεός γίνανε από θέση εξουσίας κεφαλής, από θέση εξουσίας αρχής, μέσα σε Αυτόν, διαμέσου Αυτού, για Αυτόν, είναι τα πάντα, παιδιά. Και το τέλος όλων θα είναι αυτός να είναι ο πρωτεύων. Ακούστε, βεβαίως θέλω να σας μάθω την Αγία Γραφή. Επιπλέον όμως στο ότι θέλω να σας μάθω την Αγία Γραφή, θέλω και κάτι άλλο. Θέλω να καταλάβουμε πώς μπορούμε να βάλουμε σε εφαρμογή αυτά που μαθαίνουμε στη ζωή μας. Ποιος θα μου πει σε αυτή τη φάση, τι είναι αυτό που καλούμαστε να μάθουμε και να βάλουμε σε εφαρμογή στη ζωή μας από αυτή τη μία λέξη για την οποία έχουμε μιλήσει μέχρι τώρα. Τι είναι αυτό που εκτός του ότι παίρνουμε μια πληροφορία που ελπίζω να σας έχει ενθουσιάσει όπως ενθουσίασε και εμένα όταν την ανακάλυψα. Όταν ανακάλυψα την πρώτη λέξη και τη δόξα που υπάρχει στην πρώτη λέξη, όταν κατάλαβα ότι Κύριος μου είναι η πρώτη λέξη, είναι η αρχή, είναι η κεφαλή, είναι το φως, είναι ο Λόγος του Θεού, προϋπήρχε, διαμέσου αυτού έγιναν τα πάντα. Και αυτός ο Λόγος είναι εξουσία, είναι η εξουσία του Θεού να δημιουργεί. Και όλα όσα δημιούργησε, δημιουργήθηκαν για μέσα από Αυτόν και για Αυτόν. Στα δύο πρώτα εδάφια της Γένεσης,
Εδώ νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να διαβάσω και το δύο εδάφιο. Από το ένα, στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, και η γη ήταν άμορφη και έρημη, και σκοτάδι υπήρχε επάνω στο πρόσωπο της Αβύσσου, και πνεύμα Θεού φερόταν επάνω στην επιφάνεια των νερών. Έχουμε λοιπόν εδώ τον λόγο, γιατί λέω τον λόγο, γιατί μας το λέει ο Ιωάννης. Ή αλλιώς το φως του κόσμου, που έγινε άνθρωπος και πήρε το πρόσωπο του Ιησού, έτσι δεν είναι? Βλέπουμε λοιπόν αυτό το πρόσωπο να είναι στην πρώτη λέξη που παρουσιάστηκε σαν Υιός του Θεού. Βλέπουμε τη λέξη Θεός στο πρώτο εδάφιο και στο δεύτερο εδάφιο Πνεύμα Θεού. Να λοιπόν εδώ όσοι από εμάς πιστεύουμε ότι ο Θεός μας έχει παρουσιάσει τον εαυτό Του σε τρία πρόσωπα ή σε τρεις φανερώσεις, γι' αυτό και κάποιοι πιστεύουμε ότι ο Θεός μας είναι τριαδικός, έτσι τον λέμε, είναι μία λέξη που δεν υπάρχει στη Γραφή, αλλά βλέπουμε ξεκάθαρα έναν πατέρα ή αλλιώς Θεό, βλέπουμε ξεκάθαρα έναν Υιό, Ιησού, Χριστό, Φως, Λόγο, Άρχοντα, Κριτή, Αρχιερέα, και βλέπουμε ξεκάθαρα και ένα Πνεύμα Θεού. Αυτό είναι ξεκάθαρα τρία διαφορετικά πρόσωπα ή φανερώσεις. Βλέπουμε τον Ιησού να μας λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα σας στείλω έναν άλλο παράκλητο από τον Πατέρα. Ξεκάθαρα λοιπόν, παρόλο που πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι ξεκάθαρα ένας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός είναι ένας, αλλά ενώ λέει ο Θεός είναι ένας, ίσως είναι μια ευκαιρία, γιατί δεν ξέρω πότε θα ξαναβρεθεί η ευκαιρία να το πούμε αυτό, η εβραϊκή λέξη «εχάντ», που είναι σε αυτό το «ο Θεός είναι ένας», δεν είναι το αριθμητικό «ένα». Η λέξη «εχάντ» είναι το ίδιο ακριβώς όπως ο άντρας με τη γυναίκα του είναι ένα. Η οικογένεια, μπαμπάς, μαμά, παιδί, παιδιά, είναι ένα. Καθώς εμείς είμαστε όλοι εν Χριστώ. Καθώς ο Ιησούς είπε στον Ιωάννη 17, για να είναι όλοι εν, καθώς εμείς, Πατέρα, είμαστε εν. Άρα λοιπόν, όταν ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός είναι ένας, δεν λέει αριθμητικό ένα που μετά έχεις δύο και μετά έχεις τρία. Λέει ο Θεός είναι ένας, όπως ο Ιησούς λέει, εγώ με τον Πατέρα είμαστε ένα και προσεύχομαι και εσείς να είστε όλοι ένα, όπως εγώ είμαι ένα με τον Πατέρα. Δεν φεύγει αυτό που είναι πληθυντικός σε ενότητα όταν λέει ο Λόγος του Θεού ο Θεός είναι εν. Καταλαβαίνετε? Έχουμε χάσει στην ελληνική μετάφραση ότι το εβραϊκό «εχάντ» είναι ενότητα και όχι «εν». Άρα λοιπόν η σωστή μετάφραση «ο Θεός είναι ένα» θα έπρεπε να είναι «ο Θεός είναι σε ενότητα». Άλλωστε η λέξη «Θεός» ίσως ξέρετε ότι η εβραϊκή λέξη δεν είναι «Θεός αρσενικού γένους», είναι «Ελοχήμ» που είναι πληθυντικός και δεν έχει καμία αναφορά σε ανθρώπινη μορφή. Ελοχήμ, η πιο σωστή μετάφραση του εβραϊκού Ελοχήμ είναι τα ουράνια πνεύματα, οι ουράνιες δυνάμεις. Αυτή είναι η πιο σωστή μετάφραση του Ελοχήμ. Το μεταφράζουμε Θεός γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία ελληνική λέξη. Στην Ελλάδα όμως ο Θεός είχε μορφή ανθρώπου. Στο Ισραήλ ο Θεός δεν παρουσιάστηκε ποτέ σαν άνθρωπος, παρουσιάστηκε σαν πνεύματα που έχουν φωνή. «Ποιος είσαι, Κύριε», του λέει ο Αβραάμ. «Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Εγώ είμαι». Ήθελε να μας πει κάτι ο Ευγένιος. Έλα εδώ κοντά να σε ακούσουν. Ο άρχον είναι η ανώτερη μορφή εξουσίας. Okay. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί ο λόγος που ήταν φως, που ήταν άρχον και αρχή της δημιουργίας μας, ταυτόχρονα, περπάτησε σε μορφή ανθρώπου, παρόλα αυτά δεν έπαυσε να είναι εξουσία. Ο εκατόνταρχος μπόρεσε να το διακρίνει αυτό. Ένας σαρκικός άνθρωπος, Ρωμαίος, καμία σχέση με τη Διαθήκη, καμία σχέση με τις υποσχέσεις. Αυτός είδε ότι είσαι κάτω από εξουσία, όπως και εγώ είμαι κάτω από εξουσία. Γι' αυτό μπορείς να πεις ένα λόγο.
η ανώτερη μορφή εξουσίας που παραμένει ο λόγος πάντα ήτανε, τώρα μας βοηθάει να το καταλάβουμε καλύτερα και μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που λέει στους Εφεσίους 6 «Και τέλος, αδερφοί μου, να ενδυναμώνεστε στον Κύριο», το οποίο είναι πολύ γενικό, και συνεχίζει να λέει κάποια πράγματα που μπορεί κάποιον να μπερδέψουν, που λέει «στην κυριαρχική εξουσία της δύναμής του». Γιατί απλώς δεν λέει «στην δύναμη του Κυρίου»? Ενδυναμώνεστε στην δύναμη του Κυρίου. Ας το κάνουμε απλό. Αλλά η Γραφή είναι θεόπνευστη και η εξουσία που έρχεται από αρχή κεφαλής, από τον Άρχοντα Ιησού Χριστό, που είναι η ανώτερη μορφή της εξουσίας, μπορεί να υπάρχει στην γη μας και σε ολόκληρο το σύμπαν. Και εμείς έχουμε αυτή τη σύνδεση που είπε ο Μιχάλης, που να καταλάβουμε τελικά γιατί μας ωφελεί εμάς. Γιατί τα δαιμόνια κλαίνε και φωνάζουν όταν τον βλέπουν και λένε «γιατί ήρθες πριν από την ώρα μας» και τον αναγνωρίζουν ως Μεσσία, ως Ιησού. Οι άνθρωποι δυσκολευόντουσαν να τον αναγνωρίσουν. Τα δαιμόνια τον αναγνώρισαν. Έτσι και εμείς καλό είναι να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε κάτω, και λειτουργεί και με άλλους τρόπους προφανώς, από την ανώτατη μορφή εξουσίας σε ένα όνομα, στο όνομα του Ιησού. Και εκεί μπορούμε να ενδυναμωθούμε στον Κύριο, στην κυριαρχική εξουσία της δύναμής του. Θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτό το γοσ, την κεφαλή, την αρχή, τον πρωτεύοντα. Επειδή διαμέσου αυτού έγιναν τα πάντα, δεν μπορεί άνθρωπος να βρει θέση ειρήνης, ισορροπίας, ικανοποίησης, ασφάλειας, παρά μόνο μέσα σε αυτή τη θέση. Μέσα σε αυτόν, κάτω από αυτόν. Και προσέξτε κάτι. Μπορεί να πλησιάσουμε για να μπούμε μέσα σε αυτόν και να τον αναγνωρίσουμε ποιος είναι, πιστεύοντας στο δώρο του Θεού. Αλλά το ότι πιστεύω στο δώρο του Θεού, τον Υιό του τον Ιησού Χριστό, στο ότι τον αναγνωρίζω σαν τον αναστημένο Κύριο και λέω είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Ακούστε κάτι, θα σας προκαλέσω λιγάκι και θα σας προσκαλέσω να το σκεφτείτε με την εξής οπτική γωνία. Αυτός ξέρει ποιος είναι. Και ξέρει πως ό,τι και να νομίζουμε δεν του στερεί ούτε του αφαιρεί τίποτα. Είναι Κύριος. Και κάποια μέρα κάθε γόνατο θα γονατίσει και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι είναι Κύριος. Άρα, όσο υπέροχο κι αν είναι να πιστεύω ότι είναι ο Κύριος, παιδιά, όπως μας είπε και ο Ευγένιος και θυμόμαστε, ακόμα και τα δαιμόνια ξέρουν ποιος είναι. Η Γραφή μας λέει και κάτι χειρότερο. Λέει, τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Επομένως, συγχωρήστε με, αλλά αν λέτε πιστεύω στο Θεό, κυριολεκτικά θα πρέπει να σου πω και λοιπόν. Αν μου λες, είναι Κύριος, okay, και λοιπόν. Ξέρετε ποια ερώτηση, θυμάστε τι σας είπα στην αρχή, πρέπει να βρούμε τις σωστές ερωτήσεις. Γιατί αν δεν βρούμε τις σωστές ερωτήσεις, δεν θα βρούμε τις σωστές απαντήσεις. Η ερώτηση είναι η εξής. Πιστεύομαι ότι είναι Θεός, αναγνωρίζομαι ότι είναι Κύριος και δεν διαφέρομαι σε τίποτα από τα δαιμόνια. Καταλάβατε? Καταλάβατε? Πιστεύομαι ότι είναι Θεός και αναγνωρίζομαι ότι είναι Κύριος και δεν διαφέρομαι από τα δαιμόνια. Τι κάνει τη διαφορά, παιδιά? Είναι για μας ο πρωτεύων. Γι' αυτό είναι η κεφαλή, για να γίνει ο πρωτεύων σε όλα. Ήταν ο πρωτεύων, αλλά ήρθε η αμαρτία και δεν έγινε πια ο πρωτεύων. Και όλα γίνονται για να ξαναγίνει ο πρωτεύων, όπως διαβάσαμε στην Κολοσσαΐς 1:18. Η ερώτηση που μετράει σήμερα για μένα, πρώτα και για σένα, είναι στη δική σου ζωή απλά πιστεύεις σε ένα Κύριο ή του έχεις επιτρέψει να είναι ο πρωτεύων στη ζωή σου? Ο πρώτος πάνω από όλα. Όταν παίρνεις αποφάσεις, τις παίρνεις μόνος σου τις αποφάσεις ή είναι αυτός ο πρωτεύων στην σκέψη σου,
μέσα από την οποία παίρνεις αποφάσεις. Όταν κάνεις ενέργειες, οι ενέργειές σου είναι δικές σου και αυτές οι ενέργειες είναι αποτέλεσμα συναισθημάτων σαρκικών, επιθυμιών, φοβίας, κοσμικών φρονημάτων ή αποτέλεσμα υποταγής σε μία αρχή που είναι ο πρωτεύων στη ζωή σου. Τι είπε ο Ιησούς? Όχι αυτός που λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά αυτός που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου. Είναι ο πρωτεύων εάν κάνουμε το θέλημά του. Άρα λοιπόν, τι θα ήθελα να κρατήσετε μαζί σας σήμερα από αυτή τη λέξη «εν αρχή»? Θα ήθελα να κρατήσετε το ερώτημα. Είμαι εγώ εν αρχή, σε αυτή την αρχή? Είμαι μέσα σε αυτή την αρχή? Είναι αυτός η αρχή? Είναι ο πρωτεύων? Έχει την πρωτοκαθεδρία σε όλα? Είναι η ανώτατη εξουσία? Είναι πραγματικά η κεφαλή στην οποία υποτάσσομαι και υπακούω? Ή η κεφαλή στρίβει για να πάει από εδώ και εγώ αποφασίζω να πάω από εκεί? Το οποίο συνέβη στο Λόγο του Θεού πολλές φορές, στο λαό του Θεού, και το αποτέλεσμα δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Αν είναι η κεφαλή μας, πρέπει να πηγαίνουμε εκεί που είναι η κεφαλή μας. Εάν είναι η κεφαλή μας, πρέπει να κάνουμε αυτό που η κεφαλή θέλει από εμάς. Έτσι δεν είναι? Αυτές ήταν οι σκέψεις που ήθελα να συνοδεύουν αυτή τη διδασκαλία για το «εν αρχή», για το «ρεσίτ», που είναι γραμματική κλίση του «ροσ», που είναι κεφαλή,